Αντώνη. Κυρία. Ώρα development. Ώρα development, ναι. Έχουμε φέρει σήμερα. Γιάννη Μποτόνη. Run and gun. Και Θοδωρή. Κρίνη. Το λέγαμε τώρα, κάτι έχει πάθει με τα ονόματα τώρα. Κρίνη. Το έκανε ο Γαϊτανάκη να μου είσαι τώρα Γαϊτάνη. Τώρα το κρίνει, κρίνη, θα να τα χαλάσουμε. Από Βαλχάλα. Από Βαλχάλα, ναι. Και ήδη έχουν περάσει στους 8. Ναι, ήταν κατά και τα παιδιά στον ίδιο όμιλο στην regular season. Ακριβώς. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ. Τη διοργάνωση. Παρένθεση. Σύμφωνα με τον Γιάννη Δογαρίδη πάντα, σε όλη τη διοργάνωση. Με 722 πόντους αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός κάνει πολεμικές τέχνες και δεν έχει καμία σχέση με τον μπάσκετ. Αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε. Δηλαδή αυτό είναι ένα συν παραπάνω. Και από την άλλη έχουμε τον αρχηγό Θοδωρή. Ο Αγαθουλής τι είναι? Στα τηλέφωνα. Ναι, στην επικοινωνία. Αυτός είναι ο Σπανούλης και άλλος είναι ο Πριντεζής. Ο Αγαθουλής είναι ο αρχηγός. Ναι. Λοιπόν, πείτε μας ένα για παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και από μένα. Ωραία, λοιπόν, καταρχήν να είμαστε χαλαροί. Θα το απολαύσουμε. Θα είναι μια πολύ ευχάριστη, φαντάζομαι, σχεδόν έτσι ώρα. Θα μιλήσουμε για τα μέχρι στιγμής παιχνίδια τα οποία έχουν γίνει και στη συνέχεια θα πάμε στα ζευγάρια τα οποία έχουν απομείνει για να φτάσουμε πλέον στο πολυπόθητο Final Four. Πείτε μας λίγο, δύο λόγια. Πώς μέχρι τώρα τη σεζόν, πώς την έχετε δει στη regular, ήσασταν και σε ένα κατά γενική ομολογία δύσκολο όμιλο. Πείτε μας δύο λόγια πρώτα γι' αυτό και θα περάσουμε στα υπόλοιπα. Θοδωρή, πάρ' το λόγο πρώτος. Λοιπόν, εγώ κατά μου το είπα, είναι πιστεύω πιο δύσκολος όμιλος που είχαμε φέτος. Γι' αυτό θεωρώ και ότι όλες οι ομάδες που έχουν περάσει εκτός από τους Κασόνικ, νομίζω. Ναι, χάσανε στην κόψη από τα Λιώσια. Ναι, παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ήμασταν ο πιο δυνατός όμιλος. Εμείς εντάξει είχαμε μια δύσκολη χρονιά, είχαμε ένα κακό πρώτο γύρο με κακές ήττες. Κάναμε τις προσθήκες μας που μας βοήθησαν πολύ και πήγαμε το δεύτερο γύρο, το πήγαμε τρένο. Νομίζω χάσαμε μόνο από run and gun. Και βασικά και τώρα στα playoff και όλα αυτά, μόνο στα ίσα που μας έχουν παίξει, μόνο run and gun έχουμε χάσει. Οπότε μας πήγε καλά η χρονιά στον υπολογισμό, στο τέλος, στον απολογισμό. Αυτά από εμάς. Γιάννη. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα συμφωνήσω, θεωρώ τον όμιλο ήταν από τους πιο δύσκολους και μας πήγε καλά χρονιά, νομίζω 2 ήττες έχουμε κάνει στα play-off, τώρα είμαστε στους 8. Θεωρώ ότι κάποιος από τον όμιλο μας θα πάρει το πρωτάθλημα. Καταρχήν να πούμε ότι έχετε έρθει πρωταθλητές έτσι από το Summer. Ναι. Εντάξει το Winter λίγο πιο δύσκολο. Αλλά έχουμε την ψυχολογία, να πω ότι είμαστε πολλά χρόνια μαζί σαν ομάδα, σαν παρέα μπορώ να πω, μετράει αυτό. Εννοείται. Έτσι. Και σε αυτό που πες Γλυκέρ, ναι, όντως εγώ δεν είχα καμία σχέση με τον μπάσκετ. Πόσα χρόνια, πότε πιάσες καταρχήν την μπάλα? Να πω μια ιστορία, εγώ ξεκίνησα 8 χρονών καράτε, ναι. Αλλά στα 13-14 πήγα για μπάσκετ παράλληλα, στην ΑΕΚ. Είχα λίγο το ταλέντο, πήγα καλά εκεί, κάποια στιγμή με βάζουν να παίξω στο αντρικό Άταλος, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτή η ομάδα, αλλά τέλος πάντων με κέρδισε όμως πάλι αυτό που κάνω, το MMA. Έκτοτε δεν έχω ξαναπιάσει, τώρα δηλαδή από το καλοκαίρι, πέρυσι που πήραμε το summer και... Ένα λεπτό, δηλαδή πρώτη φορά έπιασες μπάλα πέρσι? Ναι, έπαιζα. Σου λέει, με... 14, ενώ, έπαιζα που και πού με παρέστηκα. Okay. Έκανα μονάκι αυτό, ναι. Έκανα ζέσταμα νομίζω έτσι το καλοκαίρι. Καλά πήγα, αλλά φέτος προπονούμε καθημερινά. Προπονείσαι καθημερινά. Ναι, κανονικά. Τρεις φορές τη βδομάδα. Όταν λες προπονείσαι καθημερινά. Παίζω, πάω σε μονάκια, στα παιδάκια έξω, κυνηγάω. Έχεις τρελαθεί, φαίνεται. Ωραία, είναι 722 πόντι, έτσι είναι πάρα πολύ. Ναι, νιώθω καλά φέτος. Έχω σιγουριά, νομίζω φαίνεται αυτό και στους αγώνες. Καλή φυσική κατάσταση που μετράει γι' αυτό. Το σώμα μου αντέχει, θεωρώ θα κάνω καλά. Και έχεις βάλει και την δημιουργία, ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο είσαι πάρα πολύ καλός. Ναι. Σου έλεγα τώρα που τα παιχνίδια θα καίνε να το κοιτάς πιο πολύ. Ναι. Αλλά κάνω και πολλά λάθη. Λοιπόν, δεν το έχω δει. Ναι, κάνω και πολλά λάθη. Ναι. Αυτό σου, επειδή το έχουν πει, είμαι πρώτος στα λάθη στην κατηγορία, αλλά είναι λογικό γιατί
ξέρεις, κρατάω, δημιουργώ, κρατάω την μπάλα και... Γιάννη μου, και ο Νάν έχει πάρα πολλά λάθη, ναι. Είναι πρώτος στην Ευρωλίγκα. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο τι έγινε στους 16. Αντώνη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι, το οποίο το ψιλοσυζητάγαμε πριν ξεκινήσει εδώ η όλη κουβέντα. Είναι το Myrmidons Laser Wolves. Τον Αντωνακόπουλο τον είχαμε στείλει σπίτι του. Αντίο. Βέβαια, για να είμαστε δίκοι με τον Μπάμπη και να το ακούσει και ο Αντωνακόπουλος αυτό, είχε πει ο Μπάμπης ότι θα εξαρτηθεί πολύ η σειρά με το αν θα κατέβει στο Νιωτάκης με τον Ραχοβίτσα. Και όντως ο Νιωτάκης με τον Ραχοβίτσα στο πρώτο παιχνίδι λείπανε και οι δύο τα παιδιά. Απλά το κρατάμε αυτό, το λέω σαν πιο πολύ για τον Μπάμπη δηλαδή, ότι okay. Στο δεύτερο βέβαια που κατέβηκε ο Ραχοβίτσας, έχει πάει κάποια στιγμή το σκορ στο -12 και αρχίζουν και βαράνε τρίποντα από τα 9 και 10 μέτρα. Δεν γίνεται όταν θέλεις να γυρίσεις μια σειρά να έχει ακόμα 15 λεπτά και 20 και δεν ξέρω, να βαράς τώρα στα κουτουρού. Θεωρώ δηλαδή ότι οι Μυρμιδόνες λίγο έκαψαν τον εαυτό τους και ψιλομόνοι τους. Οι Laser Wolves μπήκαν μέσα για να κερδίσουν. Το κάνανε δύο φορές, επάξια περάσαν τη σειρά και έπεται συνέχεια. Πείτε μας τη γνώμη σας, παιδιά. Απλά να πω ότι αυτό το ότι διαφορές, ρε παιδί μου, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Το λέγαμε και χθες, ότι τίθεται και θέμα εμπειρίας το πώς διαχειριστείς στο -10 και όταν ξαφνικά είσαι στο 12 και ο άλλος το ξανακάνει 2-3 να το πνευματικά, ναι, με τα συναισθήματά σου. Okay. Είναι ζόρι. Πάμε σε εσάς. Το καταρχήν, στο ζευγάρι αυτό ποιον δίνατε φαβόρη? Κοίτα, για να πω την αμαρτία μου, και εγώ Μύρμιδονς έδινα. Αλλά τι γίνεται, όταν μπαίνεις σε μια σειρά, μπαίνεις σε έναν αγώνα και μπορεί να μην σου βγουν κάποια πράγματα, να βρίσκεις λιγάκι πίσω στο σκορ, σε πιάνει ένα άγχος. Αυτό εκεί την πατήσανε και στο άγχος, και ότι και στο δεύτερο παιχνίδι είχαν και την πίεση του χρόνου και αρχίσαν και βαράγανε τρίποντα από το Θεό και δεν ξέρω πώς σου έκοψε. Παίζανε και άλλοι και ζώνη που δεν θεωρώ ότι ήταν και κάτι τρομερό. Για μένα πρέπει να μείνω στο πλάνο του, θα παίξω το παιχνίδι του και θα γύρναγε το παιχνίδι. Γιατί σε τέτοιες ομάδες, όταν ξεκινάνε και αρχίζουν και βαράνε τρίποντα από το άγχος τους να πιάσουν σκορ, ποτέ δεν πάει καλά. Και εμείς και στη δικιά μας σειρά, στο τέλος, στο δεύτερο παιχνίδι, αυτό είχε γίνει. Κάθονταν και βάρα κιόλας τρίποντα, σου λέει πρέπει να το γυρίσω, πρέπει να το γυρίσω, πρέπει να το γυρίσω. Το γυρίζει με μπάσκετ. Παίζει το μπάσκετ σου, αυτό που παίζει όλη τη χρονιά, και θα γυρίσει. Εγώ αυτό θεωρώ ότι πήγε λάθος και μπορεί και να μην το περιμένανε κιόλας. Μπορεί να πήγανε και πιο χαλαροί στο πρώτο και τους πιάσαν οι άλλοι στον ύπνο. Αυτό πιστεύω. Πόσο έλειξε το πρώτο παιχνίδι? 10 πόντους. Συν 10 οι Laser Wolves. Συν 10 και το δεύτερο. Κερδίσανε πάλι, εν τέλει κερδίσανε. Δηλαδή χάνανε, κάποια στιγμή το πήγανε οι Myrmidons στο συν 12. Το ρίξανε και εκεί τους τελείωσαν ψυχολογικά και κερδίσανε, ναι, τέλει. Με 4 πόντους νομίζω, 66-70, ένα τέτοιο πράγμα. Άρα χάλασε το μυαλό. Δεν το είδα το παιχνίδι, γι' αυτό ρωτάω. Ναι. Αν και εγώ περιμένω τους πρώτους να περάσουν, από την αλήθεια. Τους Myrmidons. Ναι, Myrmidons. Okay. Λοιπόν, το δεύτερο ζευγάρι, το οποίο ήταν... Το πιο αμφίροπο. Ναι. Και στην πράξη. Από τα πιο αμφίροπα μάλλον. Ήταν τα αλλιώσια με τους Cassonic Beers. Ναι. Εγώ περίμενα θα περάσουν οι Cassonic, να πω την αλήθεια. Καλή ομάδα, επειδή έχουμε παίξαμε δύο φορές φέτος αντιπάλοι στον όμιλό μας. Πολύ καλή ομάδα. Στο πρώτο παιχνίδι νομίζω είχαν βάλει 17 τρίποντα. 17-24 σε εμάς. Και τα Ανολιώσια βέβαια έχω παρατηρήσει ψηλή ομάδα, δυνατά παιδιά. Πόσο έλειξε το. Με πόση διαφορά το τελευταίο, με 2 πόντους νομίζω. Ναι. Και στο πρώτο. 2. 2 παρά. Άρα κοντινό παιχνίδι. Ναι, ήταν ανοιχτό το παιχνίδι καθόλου τη διάρκεια του. Εντάξει, ήταν ντέρμπι. Ήταν βασικά μια σειρά στην οποία λέγαμε ότι είναι κρίμα που διασταυρώνονται αυτοί οι δύο μεταξύ τους, γιατί μένει πολύ νωρίς μια καλή ομάδα εκτός play-off. Γιατί και οι Cassonic Beers τα τελευταία 2 χρόνια είναι πρωταγωνιστούνε. Και τα Ανολιώσια όμως είναι μια δεμένη ομάδα, βέβαια, που θα της αξίζει και αυτήνης να πάει παρακάτω. Συμφωνώ. Ήταν μια σειρά, Αντώνη, θεωρώ, που δεν νομίζω ότι υπήρχε φαβορή και outsider. Ένα ελαφρύ εγώ στα Λιώσια, αλλά οκ. Okay. Θα δώσεις. Ναι. Εγώ δεν θεωρώ. Λόγω μεγέθους, ναι, γιατί έχουν μέγεθος. Έχουνε μέγεθος. Και μπάσκετ έχουνε μέγεθος. Ναι, έχουνε. Τα γκάρτους δηλαδή, τώρα δεν μου διαφεύγει το όνομά του, το 5 νομίζω. Ο Παναγιώτης. Για τα Νολιώσια. Ναι. Ο Παναγιώτης Τσαπανίδης νομίζω εδώ. Και ο... Ο Δήμας. Ναι, και ο άλλος που είπε στο Τρού, ο Βαρβαρίδης. Ναι. Εντάξει, είναι ψηλά παιδιά και ξέρουν για μπάσκετ. Ναι. Εσύ θα το ρίξεις, τι λες? Εγώ, κοίταξε, εγώ πίστευα τους Cassonic, αλλά θεωρώ ότι, δεν ξέρω, μου βγάζανε μια
βασικά σε όλη τη χρονιά ότι... Παιδιά, ο Καραμπούλας είναι. Εγώ αυτόν έλεγα, 19,8 πόντους μέσο όρο και είναι και ο Βαρβαρίδης με 16,1. Ναι. Τώρα μιλάμε δύο παιδιά που είναι κοντά στο... Ναι, ναι, ναι. Στους 20 πόντους, 40 πόντους δηλαδή, κοντά. Και οι δύο. Και οι δύο μαζί. Μέσο όρο. Ναι, ναι, όχι, 16,1 ο ένας, 19,8 ο άλλος. Καλό αυτό. Εγώ γενικά με τους Χασόνικ θεωρούσα ότι πίστευαν και οι ίδιοι ότι είναι φαβοροί του ομίλου. Πιστεύατε και οι υπόλοιποι το πιστεύουμε ότι ήταν φαβοροί του ομίλου γενικά, όχι μόνο σε play-off, και μπορεί λίγο και η έπαρση εκεί πέρα να τους έφαγε το κεφάλι και να την πατήσανε και σε παιχνίδια. Τώρα για το Άνω Λιώσια... Εντάξει, θα με βρίζει ο κολέγκας γιατί τον είχαμε και πέρσι. Αλλά εγώ θεωρούσα ότι θα περάσουν οι Χασόνικ παρόλα αυτά. Πίστευα ότι θα μπουν σοβαρά στο παιχνίδι φουλ και θα το καθαρίζανε για να δείξουν ποιοι είναι. Να σε βρει, αποκλείεται. Να γελάει το θέμα είναι τώρα. Να σε βρει, να σε βρει. Μην γελάς, ρε. Λοιπόν. Καλά, το τρίτο ζευγάρι. 99ers. Μεγάλη κηδεία είχαμε εδώ. Χ το πρώτο. Απόλυτο χ. Στο δεύτερο κατέβηκαν χωρίς τον Τριποντέρ, γιατί είχαμε τελικό ποδοσφαίρου με τους τυφόζους, το πήραμε. Πλάκα κάνεις τώρα. Όχι. Δεν κατέβηκε ο Ελευθέρης Κανδυράκης στο δεύτερο. Οι 99ers είναι στους 8. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό το μάτς. Λοιπόν, επειδή το πρώτο παιχνίδι το είδα, παίζανε πριν από εμάς και κάτσα και το είδα το πρώτο παιχνίδι. Και τους κακιστές είχα δει παιχνίδια μέσα στη σεζόν, αλλά δεν τους είχα πετύχει όλους. Είχα πετύχει μόνο. Μαζευόντουσαν 5 άτομα. Διαφορετικοί 5 κάθε φορά, ναι, αλλά πάντα 5. Ναι, ναι, ναι. Έχουν. Ποιο το τεσάρι, πώς το λένε το. Το Μιχαηλίδη. Που είναι ο σκόρερ. Μιχαηλίδης. Ναι, τρομερός, απίστευτος. Και δεν το έχεις με τίποτα. Που τον βλέπεις, έμπαινε τεσάρι και λέγαμε γιατί μπαίνει τεσάρι. Ναι. Αλλά όχι, είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του. Καρδιράκης αγάπη μεγάλη. Το καρφώνει από όπου θέλει. Αλλά μετά, δεν ξέρω, και στο παιχνίδι που είδα εγώ τουλάχιστον, στο τέλος μονοπολούσαν λιγάκι την μπάλα λίγο παραπάνω το 15. Το είδες και αυτό το μάτσε. Το είδα, εννοείται. Εσύ έχεις ξεπεράσει τον Τζίτσι Ράφιλε. Μονοπολούσαν λίγο παραπάνω την μπάλα, θεωρώ, από ό,τι θα έπρεπε. Ενώ αν παίζανε στην κανονική τους ροή, πάλι πιστεύω ότι θα το είχαν το πρώτο παιχνίδι. Γιατί τους πιάσαν στον ύπνο. Και θεωρούσα ότι θα περάσουν, εγώ με την εικόνα που είχα από τους κακιστές, θεωρούσα ότι θα περάσουν εύκολα οι 99ers. Με το παιχνίδι που είδα το πρώτο, πίστευα ότι το βαράγανε οι κακιστές το παιχνίδι. Τώρα δεν έκατσε όμως. Ωραία. Γιάννη, εσύ έχεις μια εικόνα με αυτές τις δύο ομάδες. Με τους 99ers, από πέρυσι. Α. Τους αποκλείσαμε στο καλοκαιρινό. Τέλεια, ναι, ναι. Δεν το θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Δυσκολοκατάβλητη ομάδα με τα μικρά, έτσι. Είναι πιτσιρικά, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Και 22. Βαριά. Μεγαλύτερο 25. Όχι, μην είναι και μικρότερη. Και μικρότερη. Σκληρή ομάδα, τρέχουν. Καλό σουτάκι. Θεωρώ όμως ότι κάπου εκεί στη δύναμη, εκεί, εμάς, με τη διαφορά με εμάς είναι ότι δεν μπορούν να μας παίξουν στη δύναμη. Και στο 5 εναντίον 5, σίγουρα. Όχι, τίποτα. Ναι. Δεν έχουν. Εκεί ψηλό δεν έχουν. Εκεί είστε... Ούτε εμείς έχουμε ψηλό. Ναι. Δεν έχουμε πεντάρι. Δηλαδή παίζει ο Δημητρόπουλος, ο Νίκος, που δεν είναι πεντάρι ο άνθρωπος. Είστε πιο βαριά κονιά όμως. Ναι, αλλά είμαστε πιο δυνατοί. Ναι. Είμαστε πιο... Εκεί νομίζω είναι η διαφορά που κρίνεται τα παιχνίδια μεταξύ μας. Θεωρείς ότι είναι μια σειρά που πέρασε ορθά ο 99ers ή ήταν σαν outsider από τους κακιστές? Όχι, εγώ πιστεύω θα περάσουν. Okay. Θα περάσουν. Εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν. Βέβαια την άλλη ομάδα δεν την έχω δει, να είμαι ειλικρινής, αλλά εντάξει. Μόνο εσύ και ο Βασίλης πιστεύατε ότι θα περάσουν τους κακιστές. Αν κατέβαινε ο Κανδυράκης στο δεύτερο, δεν βλέπαμε κανένα 99ers. Λοιπόν. Ο Γρηγόρης έκανε το σταυρό του μετά το τέλος αγώνα, αλλά την γλιτώσαμε. Λέγανε να παίζαμε τους μήνες μετά. Μήνες Escapers. Εδώ είναι εύκολη δουλειά. Ναι. Εντάξει τώρα εδώ πέρα τι να πούμε. Και αυτό το είδα εδώ στο παιχνίδι γιατί πάλι πέσανε πρόμα. Ναι. Εντάξει. Ο Κρινής έγινε το σπίτι του στις 12 το πρωί, γυρνάει στη 1 το βράδυ, έχει δει όλα τα μάτς μπασκετάκι και έρχεται εδώ πέρα, πες μας. Λοιπόν, όχι, καταρχήν να το σχολιάσω και αυτό, δεν είναι τόσο πολύ. Θα δω τα προηγούμενα παιχνίδια από εμάς, δηλαδή πριν πάω στο γήπεδο, θα πάω νωρίτερα στο γήπεδο και να κάτσω να χαζέψω, να γουστάρω. Ναι, ναι. Και μπορεί να πάω και κανένα live να δω. Ναι, ναι. Υπάρχουν άτομα, π.χ. ας πούμε, ο Αγαθοκλής σίγουρα τα έχει δει όλα τα παιχνίδια, όλες τις ομάδες. Δεν στέλνει μήνυμα, δεν στέλνετε κανένα μήνυμα στο live και να κάνετε παρέα στο speaker όμως. Δεν στέλνουμε, όχι, είμαστε διακριτικοί. Αλλά ναι. Από εδώ και πέρα θα λέω, κρινήσω στο live. Δεν λέγεται, θα σας απαντάμε. Τέλος πάντων,
Ναι, το είδα το παιχνίδι, εντάξει, ήταν τεράστια διαφορά δυναμικότητας και ήταν σαν προπόνηση τώρα και χαλαρά το παίξανε και χαλαρά το πήγανε και δεν ξέρω αν θα βοηθήσει αυτό το πράγμα και τους μήνες γιατί δεν έχουν μπει, δηλαδή όλοι λίγο πολύ μπήκαμε σε mood playoff, πιεστήκαμε, κουραστήκαμε. Νιώθουμε playoff. Τώρα δεν ξέρω αν νιώθουν οι μήνες ότι. Οι Escapers, απλά να πούμε, τα παιδιά είχαν φοβερές αναποδιές, δηλαδή παρουσιαστήκαν με πάρα πολλές απουσίες. Όχι, και οι Escapers ήταν οι προηγούμενοι. Οι Escapers είπα. Τι είπα πριν. Οι Escapers, ναι, ναι. Οι Escapers ήταν η προηγούμενη ομάδα, ήταν οι. Πάλι τους ήξερα που ήταν. Σαχαρμάν Μιλάνο. Ναι, μπράβο, Σαχαρμάν Μιλάνο, μπράβο. Ήταν οι Escapers, Σαχαρμάν Μιλάνο. Ναι, ναι, και αμπαληθείτε κλπ. Εξαιρετικά παιδιά, δηλαδή γνώρισα άτομα από εκεί πέρα που. Που τους είχαμε παίξει σε Σαχαρμάν Μιλάνο και εγώ τους εκτιμώ και τους συμπαθώ πάρα πολύ σαν άτομα. Τώρα μπασκετικά ήταν λιγάκι άτυχοι γιατί παίξανε με μήνες και άμα σε πάρει το σκορ από κάτω από την αρχή και λες έχουμε διαφορά δυναμικότητας, μετά ψηλό το παρατάς το παιχνίδι και κάθεσαι και βαράς τριποντάκια και δεν παίζεις ουσιαστικό μπάσκετ. Γιάννη. Κοίταξε, εγώ τους μήνες θεωρούσα φαβορί. Την άλλη ομάδα δεν την έχω δει για να πω την αλήθεια, αλλά νομίζω κέρδισε και με διαφορά. Ναι, 30 πόντους. 30 πόντους, οπότε εύκολη η πρόκριση, ναι. Ισχύει αυτό που λέει ο Θοδωρής. Δεν ξέρω αν τους βοηθήσει αυτό, αλλά βέβαια από ό,τι μου είπες και εσύ, Γλυγκερία, έχουμε να κάνουμε με παιδιά που είναι έμπειρα από μπάσκετ, οπότε πιστεύω θα το διαχειριστούν. Δεν θα έχουν θέμα. Και παίζουν τώρα με εσάς. Όχι. Οι Μήνωες παίζουν. Μήνωες δεν παίζουν. Ναι, τους μικρούς παίζουν. Με τους. Α, με okay. Nighty Nights. Ναι, 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 ναι. Ωραίο παιχνίδι. Ναι. Αυτό. Γι' αυτό έκανε το Σάββατο το Γρηγόρης. Γιατί θα παίζουν τους Μήνωες. Άμα περνάγανε. Ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. Εμπειρία ναι. Με. Θα το συζητήσουμε. Ναι, 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 ναι. Θα το συζητήσουμε. Με νεανικότητα. Ναι. Ερυθρός Σταυρός, Όπτιμους Πρίαμους. Εδώ είχαμε παρατάσεις, είχαμε ιστορίες στο δεύτερο. Δεύτερο, κερδίσανε στο πρώτο οι Όπτιμους. Γιατί κάνεις τη φάτσα σου, σαν να ρώτησε τη μάνα σου τη φαγητέκι να σου πει μπάμιες. Δεν μ' άρεσε καμία ομάδα, ρε. Λοιπόν, κέρδισαν οι Όπτιμους στο -9 στο πρώτο. Στο δεύτερο, είχαμε δύο παρατάσεις, γιατί ο Ερυθρός το πήγε στο -9 δύο φορές. Δεν κατάφερε όμως να ολοκληρώσει την επιστροφή. Γιάννη, πες μας δύο λόγια για αυτό το ζευγάρι. Κοίταξε, εγώ παρακολούθησα λίγο πριν έρθω τους αντιπάλους μας, τους Όπτιμους. Δεν είναι κακή ομάδα. Καλή ομάδα. Έχουν και δύναμη και ψηλά κορμιά. Νομίζω ήταν φαβοροί να κερδίσουν ή όχι, κάνω λάθος, τον Ερυθρό Σταυρό. Εγώ έδινα λίγο. Ένα τσικ. Ναι. Λόγω παρουσίας προπονητή στον πάγκο για τους Όπτιμους. Ναι, είναι, γιατί τους είχε στήσει λίγο καλύτερα. Είναι προπονητής προπονητής. Ναι. Αλήθεια. Ναι, είναι προπονητής. Οπότε. Αυτό, ναι, ναι. Είναι προπονητής. Δεν λέμε τώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω. Ναι, όχι, το σημαντικότερο είναι. Γιατί άμα ξέρει ο άλλος τι πρέπει να αλλάξει, τι να κάνει. Και έχουν και ένα προπονητή εντός κηπέδου. Ενώ ότι συμπεριφέρεται σαν ένα προπονητή ο Χατούνογλου. Συμπεριφέρεται σαν προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε θεωρώ ότι από τη στιγμή που κατάφεραν και διαχειρίστηκαν δύο φορές την παράταση. Και αυτό δείχνει. Άρα και στο πρώτο και στο δεύτερο είχαμε παράταση. Όχι, στο δεύτερο. Στο δεύτερο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει παράταση στο πρώτο. Στο δεύτερο δύο παράταση. Ναι, ναι. Άρα εντάξει. Μετράει για μένα. Ζωρίσαν οι άλλοι πολύ. Δηλαδή, άξιον συγχαρητήρια και στον Ερυθρό για τη σειρά που κάνανε. Δεν το συζητώ. Απλά θεωρούσα λίγο φαβορί τους Όπτιμους. Έχει θυμώσει, είναι έξαλλο βασικά για κάποιο λόγο. Έχει κινήσει. Ναι. Όχι, όχι, είναι το άγχος εδώ πέρα που θα γίνω διάσημος. Ναι. Κοίταξε. Στο είπα και δεν μου πολύ έκαναν αίσθηση οι δύο ομάδες. Όπτιμους μου άρεσε καλύτερα, δεν το συζητώ. Απλά και άλλοι είχαν βγει Ερυθρό Σταυρό, είχαν βγει δεύτερη. Δεύτερη. Σαν ναι, δεν μου γεμίσανε το μάτι. Δεν μπορώ να σου πω ότι του παρακολουθούσα όλη τη χρονιά για να σου πω ότι α, λείπουνε, δεν λείπουνε, κάνανε, δεν κάνανε. Από αυτό που είδα, το παιχνίδι που είδα, δεν μου γέμισαν το μάτι. Μια συμβουλή στους Όπτιμους Πρίαμους, μην παίξουν ζώνη, την πατήσανε. Αυτό θα πω εγώ. Ας το κρατήσουνε. Να μπουν μέσα να παίξουν man to man, γιατί αν θα παίξουν ζώνη, θα είναι σκούρα τα πράγματα. Ναι, λοιπόν. Ο πρώτος όμιλος γενικότερα απογοητεύει πλην των Όπτιμους, να πω. Δηλαδή, άλλοι τρεις έχουν χαιρετήσει. Και το επόμενο ζευγάρι είναι. Fast Break Τζιβάνα. Είχαμε μια, για να τον δικαιολογήσω το φίλο μου τον Δημήτρη, είχαμε μια απουσία πολύ σημαντική του Μητρέλου. Δηλαδή ναι, ο Μητρέλος ναι. Είναι το α και το ω αυτής της ομάδας. Είναι γειτονάς, μένει ακριβώς από κάτω. Όντως. Και τον ήθελα αντίπαλο. Έχει πάρει πιο πολλές χειριστικές μηχανές από τη Φίλιππ. Δεν μας είχε, κοίτα εδώ, πάρει ένα Παναγιώτη.
Και έλειπες αυτή τη σειρά. Yeah, οπότε ήμασταν λίγο. Ήταν άρρωστος. Ήταν άρρωστος. Άκου να δεις, όλη τη χρονιά και άρρωστος. Όλη τη χρονιά και άρρωστος σε παιδιά. Τώρα στα play-off. Εντάξει. Θέλει λίγο τύχη. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Μπορεί να συμβεί, μπορεί να είναι ένας τραυματισμός, μπορεί να είσαι λίγο άρρωστος, μπορεί να συμβεί κάτι. Βέβαια, αυτές οι δηλώσεις του Γιούρου Μπουλάξη μετά το τέλος του παιχνιδιού ότι τα χρησιμοποίησαμε σαν παιχνίδια προετοιμασίας. Εντάξει, τώρα αυτά είναι περίτα, Δημήτρη μου, τι σαν παιχνίδια προετοιμασίας. Στα play-off είναι δυνατόν. Λοιπόν, τα είδαμε τα μάτς. Είδα τα παιχνίδια γιατί είμαστε και με Τζιβάνα τώρα. Εννοείται, Θοδωρή μου, εννοείται. Έτσι ρωτάμε για να συνεχίσει τη συζήτηση. Ναι, είδαμε τα παιχνίδια. Καλά παιχνίδια ήταν. Θεωρώ ότι τα κορμιά κάνανε λιγάκι διαφορά. Πέσανε και λίγο, δεν μπήκανε και τα σουτ. Έλειπε και το παλικάρι που έκανε τη διαφορά. Εντάξει, ήταν η ατυχία της χρονιάς, οκ. Okay. Αλλά εντάξει, δεν ήταν. Ήταν ωραία παιχνίδια. Okay. Δεν ξεχώρισε κανείς, εννοείς. Κέρδισε. Κέρδισε τον μπάσκετ. Ένα λεπτό. Εσύ σαν Βαλχάλα. Να σου πω διαφορετικά. Εσύ σαν Βαλχάλα ποιον ήθελες? Κοίταξε, εγώ σαν Θοδωρής είναι διαφορετικό. Εγώ σαν Βαλχάλα, εγώ σαν Θοδωρής. Σαν Θοδωρής αρχικά. Σαν Θοδωρής, εγώ ήθελα Τζιβάνα. Και η Βαλχάλα τι ήθελε? Ρώτα τη Βαλχάλα, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Εσύ. Θεωρώ. Αχ, άμα ήταν τραυματία, συνέχισε για να ήταν άρρωστο. Όχι, με μητρέλο, με μητρέλο. Με μητρέλο. Πόσο άρρωστο ήταν, επιτρία ένα μήνα. Θα ξαναπάρω Τζιβάνα. Ωραία. Θα ξαναπάρω Τζιβάνα. Γιάννη, πες μας για αυτό το μάτς. Ναι, και εγώ θεωρώ η Fast Break είναι η καλύτερη ομάδα από όσο έχω παρακολουθήσει με τον Παναγιώτη. Μέσα έχουν και εκεί έχουν εμπειρία παιδιά που είχαν παίξει μπάσκετ. Η άλλη ομάδα έχει κορμιά, όπως είπε ο Θοδωρής, νομίζω υστερεί λίγο στο σουτ. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, έχει όμως δυνατά παιδιά, αλλά όντως θεωρούσα ότι θα πέρναγα η Fast Break, κατά τη γνώμη μου. Οι αποσίες παίζουν ρόλο. Παίζει ρόλο τελικά, ρε παιδιά, ναι, όσο και να μην, σίγουρα παίζει ρόλο, δεν ξέρω τώρα, η Run and Gun, ας πούμε, με μια αποσία δικιά μου μπορεί να είναι το ίδιο. Ανάλογα, δεν ξέρω. Και απουσία, ναι. Ίσως λείψουν κάποιοι πόντοι και όλο το σύνολο. Ναι, εξαρτάται ποια είναι η απουσία. Τώρα ο Παναγιώτης ήταν βασικός πυλώνας όλη τη χρονιά. Ναι, ναι. Για... Το σου λέω το βασικότερο. Ο MVP της ομάδας. Όχι, ο MVP της ομάδας. Και έκανε και μια σημαντική απουσία στην αρχή της χρονιάς που πήγε στο Λονδίνο το παιδί. Έφυγε και του έμεινε ο Μητρέλος. Άμα φύγει και ο Μητρέλος. Πόσο να αντέξει. Μπράβο που έφυγε για δουλειά. Οπότε εντάξει. Θεωρώ ότι είναι λογικό όλο αυτό που είδαμε. Συγχαρητήρια στους ΦΑΣ παρόλα αυτά για την πορεία τους. Από τον Τζάφο περιμένω μια μπλούζα να δούμε πώς θα την πάρουμε. Και συγχαρητήρια στην Τζιβάνα που ο καλός. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Εκμεταλλεύτηκε και τις απουσίες και τις αδυναμίες και όλα. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας. Στα δικά σας παιχνίδια. Θα ξεκινήσουμε με το Run and Gun Beer Team. Και μετά θα πάμε στο Golden Boys Valhalla. Ένα ντέρμπι, μια παρέλαση. Ναι. Πες μας λίγο. Ένα ντέρμπι, το πρώτο παιχνίδι ήταν δύσκολο. Ναι. Παίξαν πάρα πολύ καλή άμυνα. Εγώ με κράτησαν νομίζω στους 18 πόντους. Δεν μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα. Πολύ καλή άμυνα. Όπου πήγαινα έβλεπα ένα παίχτη, δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό. Ένα-δύο. Και γενικά δεν ήμασταν κι εμείς πάρα πολύ καλοί. Ήταν πάρα πολύ καλοί τα παιδιά, τους δίνω συγχαρητήρια. Και στο δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν κόντρα, δηλαδή για ένα πόντο μπροστά, απλά νομίζω μετά ανοίξαμε. Έπαιξε ρόλο η φυσική κατάσταση, κατά με, στο δεύτερο παιχνίδι. Και σίγουρα και η ευστοχία μας, γιατί βάλαμε και αρκετά σουτάκια, ανοίξαμε την άμυνα, ήταν και άστοχα τα παιδιά. Εντάξει, έτσι είναι ο αθλητισμός. Εμένα πάντως μου άρεσε σαν ομάδα. Θεωρείς δηλαδή ότι το συν 30 του δεύτερου όχι, είναι υπερβολικό, ναι, μωρέ, δεν τους άρεσε. Όχι, όχι, σε καμιά περίπτωση. Δεν αντιπροσωπεύει αυτή την ομάδα. Και δεν το λέω τώρα για να το πω. Σε σχέση με αυτό που είδα στο πρώτο παιχνίδι, λέω μάκες θα ζοριστούμε. Πρέπει να βάλω μπρος κι εγώ. Δηλαδή στον εαυτό μου λέω, αν δεν κάνεις κάτι παραπάνω θα ζοριστούμε. Οπότε όχι, δεν νομίζω ότι άξιζε κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει. Έτσι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι πέρασε το φαβορί. Βάσει παρουσίασε όλη τη χρονιά, έτσι, γιατί η Beer Team έκανε ένα πολύ κακό πρώτο γύρο, γενικά. Και ένα πολύ καλό δεύτερο. Ναι, γιατί πήρε τις μεταγραφές της και ξαφνικά από εκεί που πήγαινε για παραμονή, που λέγαμε ότι τι κάνει φέτος, έφτασε στα play-off. Μπράβο, έγινε ένα με τους Indians. Ναι, με την Inter City που κέρδισε. Εντάξει, το βρήκαν τα παιδιά, γύρισε και ο Παπαδόπουλος. Πολύ καλός παιχτής. Αυτό είναι πόσο σημαντικό είναι ένας παίχτης. Πολύ καλός παίχτης, παιδιά, το λέω δηλαδή το παιδί. Πήρα ψυχολογία και υπόλοιπη, γιατί το μπάσκετ έτσι είναι, δηλαδή όταν έχεις τον ηγέτη σου μέσα, αισθάνεσαι καλά και εσύ, ρε παιδί μου. Οπότε για μένα η Beer Team
ακούμπησε το βάνι τη αυτή τη στιγμή. Αυτή που έπεφτε με του Ράμενγκάν, δεν θεωρώ ότι είχε. Ναι, εντάξει. Τουλάχιστον για φέτος. Διαδρομή ναι. παρακάτω. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω ότι ήταν. Εντάξει, πιστεύω ότι ήμασταν φαβοροί σε αυτό το match-up. Έτσι. Αλλά όμως παρόλα αυτά σταθήκανε, παίξανε ωραίο μπάσκετ. Εντάξει, και κερδίσαμε εμείς προχωράμε. Να σας δώσουμε συγχαρητήρια γιατί είστε μια ομάδα η οποία ήρθε το καλοκαίρι, καλά τα λέμε, είναι εκτοθεί κιόλας. Πήρε το πρωτάθλημα και πάτε, είσαι στους 8, μη πω κάτι άλλο. Είσαι αυτή τη στιγμή στις 8 καλύτερες ομάδες της development και στη. Έχετε πάρει και την άμα. Και την άμα, στην Evolution. Μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή. Ούτε ένα, τώρα συμπληρώνουμε ένα χρόνο. Θοδωρή. Πολλά συγχαρητήρια και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί αποκλείσατε μια σπουδαία ομάδα. Τους πρωταθλητές της D2, για πολλούς κατά γενική ομολογία πιθανούς πρωταθλητές και της development. Ένα τα φαβορεί σίγουρα. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ πολύ δύσκολο ματσάρισμα για σας. Περάσατε το τεστ. Πες μας δύο λόγια για το match όπως το είδες εσύ από μέσα. Να πω κι εγώ. Ναι, όντως ήταν πολύ δύσκολο το match. Ήταν πολύ δύσκολο match. Εντάξει, το περιμέναμε γιατί την είχαμε μελετήσει, την είχαμε δει την ομάδα. Και ξέραμε, μπλέκαμε. Παίξαμε, βασικά, παίξανε πολλά πράγματα ρόλο τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στα ίσα, πήραμε λίγο προβάδισμα στο 4ο δεκάλεπτο και βγήκε μια διαφορά εκεί πέρα στους 8 πόντους. Τώρα, στο δεύτερο παιχνίδι, μπήκαμε και μαγκωμένοι εμείς τώρα λόγω play-off, δεν παίξαμε το μπάσκετ που παίζουμε κανονικά. Το είδα. Και στα δύο παιχνίδια δεν παίξαμε. Λέω, είδα το δεύτερο. Ναι, ναι. Καλά, το δεύτερο ήταν ο ορισμός του αντιμπασκετικού το παιχνίδι. Φάνηκε για το σκορ, έτσι. Ναι, ήταν full physical το παιχνίδι. Ήταν. Σκοπός αγιάζει άμεσα. Ναι, είχε τώρα, ήταν δύσκολο. Μπήκαν και αυτοί πολύ με δύναμη να. Προφανώς. Να πλακώσουν. Μπήκαμε και εμείς να απαντήσουμε. Έγινε τώρα ένα μπούγιο εκεί πέρα και το σκορ έμεινε σε αυτό. Δεν νομίζω ότι σύμφερε και τα παιδιά να πάει έτσι το παιχνίδι. Νομίζω πρέπει να παίξουν πιο ανοιχτά. Μονοπολίσανε και αυτοί λιγάκι την μπάλα με τον playmaker και τον ψηλό τους. Και ήταν άστοχος και ο playmaker γιατί βάρισε 17 τρίποντα, ξέρω εγώ. Μετά τις αστυχίες και είχα πάθει πλάκα 3 στα 17, κάτι τέτοιο. Ναι, δεν βοηθάει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λέγαμε το άγχος. Δεν βοηθάει τώρα να μένεις πίσω στο σκορ και να λες: έχω ανάγκη από σκορ και να πας και να βαράς τρίποντα γιατί πρέπει να πετύχεις το τέτοιο. Πρέπει να βρεις ποιο θα είναι το shoot. Και το άλλο που νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο είναι ότι τα παιδιά παίζουν σε πολλά πρωταθλήματα. Με το ψηλό που μιλάγαμε πριν το παιχνίδι μου είπε, ξέρω εγώ, ότι παίξανε 5 παιχνίδια σε μια εβδομάδα, κάτι τέτοιο. Τους πονάει αυτό το πράγμα, όχι τους πονάει, σε κουράζει αυτό το πράγμα, ναι, δεν μπορείς να μπεις τώρα και να τα δώσεις όλα κάτω σε αυτό. Σωματικά κυρίως. Δηλαδή ναι. Υπάρχει η κούραση σωματική και μετά. Αυτό έχει βέβαια, αυτό βέβαια έχει δύο όψεις. Ότι ναι, το ακούω αυτό που λες, αλλά είναι και πιο δεμένοι. Σίγουρα. Με καλύτερο ρυθμό. Είναι πιο δεμένοι τα παιδιά, είναι μια οικογένεια έτσι. Δηλαδή που λέω λόγο σε άλλες ομάδες μπορεί να είχαν και αντιπαραθέσεις, ξέρω εγώ, μέσα στο παιχνίδι για πράγματα που γινόντουσαν. Αυτά είναι full focus και full. Ξέρουμε τι κάνετε, ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτή είναι η οικογένεια από τους ναι, ναι, ναι. Είναι ναι, πολύ ναι. Δύσκολο να τους αποκλείσεις σε δύο παιχνίδια. Όχι, όχι. Πολύ είναι... δύσκολο να τους αποκλείσεις. Δεν το συζητώ. Εντάξει, ήταν δύσκολα τα παιχνίδια. Ήταν καλή εμπειρία για μας. Το χρειαζόμασταν μια τέτοια αρχή για να μπούμε full συγκεντρωμένοι στα playoff. Εμάς θεωρώ καλό θα μας κάνει αυτό. Έχει βάλει ο Τζέρικο καταρχήν πολύ μεγάλα καλάθια. Ο Τζέρικο έχει κάνει μεγάλα παιχνίδια. Έχει βάλει κάτι από τα 8 μέτρα, είδα κάτι τέτοια έχει βάλει. Έχει κάνει πολύ μεγάλα παιχνίδια σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και στα playoff. Εμφανίστηκε έτοιμος να παίξει και να τα δώσει. Εντάξει, επειδή μονοπολούμε το κομμάτι Τζέρικο στο επιθετικό κομμάτι, γιατί το παιδί είναι full επιθετικά καλός και του δίνουμε και την εμπιστοσύνη να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και να τον βοηθήσουμε και εμείς όπως μπορούμε. Αυτό που έχουμε εμείς σαν ομάδα όμως θεωρώ ότι είναι το αμυντικό το κομμάτι και εκείνη το παρεξηγήσιμο. Δηλαδή η άμυνά μας θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες άμυνες αυτή τη στιγμή στη development. Θεωρώ εγώ. Και τα rebound. Έχουμε καταρχήν τον Βιν που θεωρώ ότι είναι μακράν ο καλύτερος αμυντικός σε ψηλούς. Έχουμε Φλάκα που μπορεί να παίξει man-to-man άμυνα τους πάντες. Ο Αγαθοκλής στην καλύτερη του μέρα σβήνει τον playmaker. Είμαστε πιο αμυντικογενείς θεωρώ ομάδα. Απλά δεν φαίνεται τόσο πολύ. Ο Κρινής πώς ήταν στη σειρά?
Ο Κρίστη στο πρώτο παιχνίδι ήταν MVP και στο δεύτερο ήταν να τον πετάξουν από τα σκουπίδια. Ο χειρότερος παίκτης του παιχνιδιού. Τίποτα. Καλό το πρώτο παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι νομίζω ήταν το χειρότερο μου παιχνίδι. Σούπεσε το ποτήρι από τα χέρια. Ήταν το χειρότερο μου παιχνίδι στο μπασκετάκι. Ήταν μακράν το χειρότερο μου παιχνίδι στο μπασκετάκι. Ωραία. Και κάναμε όλη τη διαδρομή και φτάνουμε τώρα στα quarter finals. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα άλλα ζευγάρια και μετά θα πάμε στα δικά σας για να τα πούμε λίγο. Laser Wolves, Ανολιώσια. Εδώ έχουν ελπίδες οι Laser. Εγώ θεωρώ δεν έχουνε. Ο Παντανακόπουλος τώρα κάθεται και κάνει Παναγιά μου, λέει τώρα θα δείτε. Τα Ανολιώσια έχουν και ανθρώπους να βάζουν την μπάλα στο καλάθι. Μπορούν να παίξουν και άμυνα, μπορούν να πάρουν rebound. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υστερούν κάπου. Είναι πιο δυνατά κορμιά σε σχέση με τους Laser Wolves. 65-35 θα πω υπέρ των Ανολιωσίων. Έχουν και έναν σταθερό προπονητή στον πάγκο, τον Ζαντιώτη, όπου είναι πολύ σημαντικό κι αυτό. Γιατί του ξέρει, μπορεί να του διαχειριστεί, ενώ οι Laser Wolves δεν έχουν σταθερό προπονητή στον πάγκο. Θεωρώ ότι έχουμε ξεκάθαρο φαβορί, αγωνιστικά. Ας μου πείτε όμως κι εσείς τι θεωρείτε. Κατά τη γνώμη μου, ναι, αν ολιώσει αντίνο φαβορί κι εγώ. Όπως είπες, είναι πιο δυνατή ομάδα, έχει και το σούτ, έχει και τον προπονητή, έχει και καλές αλλαγές. Οπότε δίνω ένα μικρό, αλλά υπάρχει το προβάδισμα κατά τη γνώμη μου στα Ανολιώσια. Έχουν δείξει ότι θα, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον θα... Δηλαδή ο Δήμας τώρα που έχει βρει ρυθμό, ενώ είναι ένα παιδί που είναι βαρύ κορμί, είναι πολύ γυμνασμένος, ναι. Πολύ, τα πετάει από παντού, ναι, δεν το πιάνεις, ναι. Και rebound και... Δηλαδή θεωρώ ότι είναι υπερόπλο αυτή τη στιγμή, ναι. Για τα Λιώσια. Ναι, είναι, είναι. Εσύ τι πιστεύεις? Εντάξει, θα δώσω λίγο μεγαλύτερο προβάδισμα στα Ανολιώσια. Θα με σφάξει ο κολέγκας άμα δεν τα δώσω. Ναι, γενικά θεωρώ ότι η διαφορά πιστεύω ότι θα είναι και τα κορμιά και τα Ανολιώσια είναι δεμένη ομάδα, θεωρώ, και θα τα πάνε καλά στη σειρά αυτή. Και θα έχει πιο πολύ το επιθετικό rebound, πιστεύω, θα κάνει διαφορά. Οι δεύτερες επιθέσεις που θα πάρουν τα Ανολιώσια με τα κορμιά και τα τέτοια, πιστεύω εκεί θα πάρουν τη διαφορά. Και νομίζω ένα 80-20 θα δίνω εγώ. Τόσο πολύ. Ναι, νομίζω ένα 80-20. Να δώσω κίνητρο, για να δώσω κίνητρο. Για να δώσω κίνητρο. Το φτιάρι ο Θοδωρής και έδωξε πάνω στην ταφόπλακα. 80-20 έδωσε όντως. Ναι. Τέλειο. Εσύ, Αντώνη, τι λες? Έχουν κάτι, Laser, πάντως. Επειδή τους είδα, έχουν κάτι. Δεν έχουν μια... Δεν το παρατάνε. Ένα μέταλλο, το έχουν. Δεν το παρατάνε. Ναι, δεν θα είναι... Νομίζω τόσο εύκολο. Και εγώ όχι 80-20. Όχι, εντάξει, οκ, το ακούμε. Όχι τόσο εύκολο, αλλά υπάρχει, ναι, υπάρχει φαβορή. Υπάρχει φαβορή, ναι. Υπάρχει φαβορή. Βέβαια, αυτά είναι όλα σχετικά. Όταν ο Αγκόπουλος, βέβαια, εδώ είναι να μας βουλώσει και πάλι το στόμα. Περιμένουμε. Ναι, ένα λεπτό, ναι, θα πάω, το ξέρω, μην φωνάζεις, περίμενε. Ναι, γιατί σε βλέπω μια ώρα, έχεις πάει. Στον καζιά, ναι. Και με αφήνεις και κοιλιάζω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Το επόμενο ζευγάρι θα το πω. Είναι το ζευγάρι που, αν κάπου θα υπάρξει έκπληξη, είναι αυτό. Το Minos 99ers. Έχω δει το Minos σε πόλια, πρώτο παιχνίδι των Σεπολιών στο μπασκετάκι, έτυχε να τους κάνω εγώ. Και είναι πανομοιότυπη ομάδα από την άποψη ότι είναι και αυτοί οι πιτσιρικάδες, πιέσαν πολύ τον Αλτσατζής για εκείνο το παιχνίδι. Αν πιέσουν τον Αλτσατζής, θέλουν, πάνε τα μικρά από την επαναφορά και τον έχουν 40 λεπτά, τον πεθάνουνε και του χαλάσουν και το μυαλό και τρέξουν το παιχνίδι, το ανοίξουνε, έχουν ελπίδες να τους κάνουν τη ζημιά. Να, θα συμφωνήσω εν μέρη. Δηλαδή, με τους 99ers έχουμε παίξει αντίπαλοι. Τα παιδιά είναι πιτσιρικάδες, τρέχουνε. Έχω δει και την άλλη ομάδα, είναι λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Φοβερό παιδιά. Ψηλό, έχουν τον Κατζιά τώρα, αυτό, ναι, κοίταγα. Βέβαια. Δεν έχουν τα παιδιά ή μη τα. Οι... Όχι, δεν έχουν. Να τον αντιμετωπίσουν κορμί. Με όχι, τίποτα όχι, αυτόν. Όχι, δεν έχουν τέτοιο ψηλό. Στο 5 εναντίον 5 δεν έχουν καμία τύχη. Όχι. Θα πρέπει να το ανοίξουν το παιχνίδι. Αυτό ακριβώς. Οι Μίνωες έχουν πολύ μπασκετικό μυαλό. Έχουν τεχνική, θεωρώ. Και είναι και η πιθαρά σου ο Αλτσατζής, ναι, 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 βέβαια.
Βέβαια. Δεν είναι μόνο. Στον Λέγκλι και έχει παίξει. Παιχταρά. Και είναι ο άνθρωπο 50, έτσι. Βέβαια. Θεωρώ... Δηλαδή στα 30 δεν θα το συζητάγαμε. Τώρα σε πια 30, στα 40, όταν ήμουν 40, 10 χρόνια νεότερο, δεν θα το συζητάγαμε τώρα. Όχι. Δεν θα παίζει εδώ δηλαδή. Καν. Αλλά εδώ είμαστε να μα δείξει ότι και στα 50. Καλά, ναι, αυτό τώρα ναι, ναι, 100%. Έτσι. Αλλά πιστεύω αυτό που λες, άμα οι πιτσιρικάδες το χειριστούν λίγο στην άμυνα, να τρέξουν, έχουν δύο αμυντικούς εκεί, το... δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Ναι, και τον πιέσει λίγο εκεί, αν έτσι ίσως καταφέρουν να κάνουν κάτι. Αν όμως τώρα το πάνε σε 5-5, σε αργές επιθέσεις και αυτό, κατά τη γνώμη μου πάντα, θεωρώ θα... Είναι πάνε... μεγάλο ρόστερ. Ποιος? Η μικρή. Είναι 8, 9, 10. Είναι 9 δεκάτομα. Ναι, 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 ναι. Έχουν χαρά. Εκεί τα πιτσιρίκια. Ναι. Χαρά. Ναι. Εγώ, και εντάξει, μην κυνηγάει τώρα ο... Μην κυνηγάνει. Είμαι με τους μικρούς. Εγώ δεν θα ταχτώ υπέρ κάποιου, αλλά θα συμφωνήσω, Αντώνη. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, και εγώ θα ζημιώ. Τι ώρα είναι? Ο Μπουρούντι λέει εκεί πέρα, που μας έβαλε γυαλιά χθες. Μια μισή. Αλλά θα συμφωνήσω, Αντώνη, 100% μαζί. Αλλά δεν θα ταχτώ με τους μικρούς, αλλά Θοδωρή. Ναι. Κοίτα, εγώ το έχω πει ότι όταν είμαστε όλη τη χρονιά αντίπαλοι, όταν τελειώσουν η χρονιά και μπουν τα play-off, εγώ είμαι με τις ομάδες που είμαστε στο ομίλου μας. Ναι. Υποστηρίζω ομάδες στο ομίλου μας. Τώρα, αν κάτσω αντικειμενικά να πω ποια ομάδα πιστεύω θα περάσει, επειδή τους ξέρουμε και τους 99ers, θεωρώ ότι θα περάσουν οι Μήνωες. Γιατί όμως, αν κάτσουν οι 99ers και βάλουν το πλάνο και πούνε, λοιπόν, αυτό είναι, θα το τηρήσουμε κατά γράμμα και θα πάμε έτσι. Θα παίξουμε πίεση σε όλο το γήπεδο, θα τρέξουμε, θα ανοίξουμε το παιχνίδι και θα πάμε να το χτυπήσουμε. Αν το κάνουν αυτό σταθερά, θα κερδίσουν. Αλλά θεωρώ ότι οι 99ers έχουν ένα κακό, ότι είναι ομάδα ψυχολογίας. Και λίγο με την εμπειρία, στην αρχή, όταν άμα ξεκινήσουν με αυτό το πλάνο, θα τους τη σπάσουν το τζαμπουκά στην αρχή. Αν τους σπάσουν το τζαμπουκά, απλά δεν πρέπει να ξενερώσουν και να το βάλουν κάτω και να πούνε ότι οκ, okay, δεν τους έχουμε, άστο. Πρέπει να μείνουν συντονισμένοι σε αυτό. Αν μείνουν συντονισμένοι στο ότι πάμε να κάνουμε ένα παιχνίδι όπα, θα έχουν ελπίδες. Αν τους βαρέσουν την ψυχολογία και βαρέσουν τα ψυχολογικά τους, πιστεύω ότι οι Μήνες θα το πάρουν. Εδώ πιστεύω είναι η εκποδική εκπομπή των North Athens και κάθαρα. Δεν είναι αντικειμενικό το podcast, και το καταλάβει. Θέλουμε όλοι να περάσουν οι μικροί για κάποιο λόγο. Όχι, εγώ είπα δεν τάσσομαι με τους μικρούς, να μην βάζεις λόγια στο μου, αλλά θέλω να κάνω ένα επιπρόσθετο σχόλιο, Αντώνη. Έχεις παρατηρήσει ότι όποιοι έρχονται εδώ πέρα και υπάρχουν ομάδες του ομίλου τους που διασταυρώνονται, είναι μαζί τους. Δηλαδή, γίνεται αυτό. Παρόλο που χτυπιούνται παραδοσιακά στο μπάσκετ τους, και σε ανώτερες κατηγορίες. Εντάξει, γίνεται παντού αυτό. Είναι, ναι. Υπάρχει στήριξη. Ναι, γιατί παίρνουν, γιατί ουσιαστικά γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί θέλουν να μεγαλώσουν και το δικό τους κατόρθωμα. Κατάλαβες ότι είμαστε σε έναν όμιλο που είχαμε ανταγωνιστικές ομάδες. Να πω κάτι. Δεν θεωρώ ότι είναι πάντα σωστό το να πας. Ας πούμε, επειδή το συναντάω σε όλη τη χρονιά αυτό, βλέπω έρχονται, χτίζουν την άμυνα πάνω μου. Αυτό δεν είναι πάντα σωστό. Όσες φορές έχει γίνει σε εμάς, έχουμε κάνει φοβερό παιχνίδι επιθετικά. Δηλαδή βάζουν ένα-δύο παίκτες. Τι να κάνουν, Γιάννη μου, να σε παίξουν ένα-δύο. Ναι, αλλά ανοίγεις έτσι όμως, αν η ομάδα έχει ένα-δύο-τρεις ακόμα επιθετικούς παίκτες όπως έχουμε εμείς, τον Άλεξη, δεν θεωρώ ότι είναι πάντα καλό αυτό να εστιάσεις μόνο σε έναν. Ναι. Δεν είναι μόνο ένα η επίθεση. Δηλαδή, θα βάλεις ένα παίχτη πάνω μου. Δύο. Μετά ξέρεις, εκεί την πάτησε λίγο η Beer Team. Ναι. Στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι, εστίασε σε μένα. Και βάλανε οι άλλοι. Όχι, πρόσεχε. Τους έκανα τη ζημιά, ήμουν στη μέρα μου. Μετά άνοιξε και το παιχνίδι και πήραμε πολλά ελεύθερα σου. Μετά επίσης τα βάλανε. Μπράβο. Δηλαδή, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό. Ότι παιδιά, διαλύουμε τον ποτόν. Π.χ. από του μήνε των Αχτζέντζι. Μπράβο. Αν όμω οι άλλοι αντιδράσουν σωστά και μοιράσει σωστά το παιχνίδι, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό. Εγώ δεν λέω να πάνε σε βοήθεια στον Αλτζατζή. Εγώ λέω να στέλνουν. Έχουν 3-4 παιδιά που μπορούν να το κάνουν με εναλλαγές συνέχεια. Όλα που έχει να τα ακούσει ο να ξέρει ακριβώς τι είναι. Να αλλάζουν συνέχεια παιδιά πάνω του. Συνέχεια. Συνέχεια. Από την επαναφορά να τον πάνε. Έτσι με είχαν παίξει η ομάδα που υποβιβάστηκε τώρα στον όμιλό μα, πώ λέγονταν. Τα παιδιά με τις... και αυτοί οι πιτσιρικάδες, οι Ρωσκοβίδες νομίζω. Ναι, είχαν βάλει έτσι ένα παίχτη και πραγματικά είναι κουραστικό αυτό. Ναι. Θέλει διαχείριση και αυτό. Και ο άνθρωπος που παίρνει την μπάλα. Ναι, γιατί κάποια στιγμή αυτός αντιδράσει σίγουρα. Ναι, και αυτός που αμήνεται. Δηλαδή μην γυρίσει και φάει καμιά τεχνική και αυτά. Πρέπει να είναι αυτό. Είναι λίγο. Ναι, θέλει λίγο συγκέντρωση. Με τα συναισθήματα και πρέπει να το προσέξουμε. Ναι.
Λοιπόν, Valhalla Phantoms, Τζιβάνα. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή πετυχησιά για την ομάδα σου, Θοδωρή μου. Εντάξει, μετά το Golden το αξίζανε. Ναι, θεωρώ ότι πήγες από τη Φουρτούνα, τώρα πας σε λίγο πιο νυνεμία. Σου ταιριάζει σαν ομάδα, στην ομάδα σου, όχι εσένα προσωπικά, στους Valhalla Phantoms. Έχεις ένα προβάδισμα γιατί έχεις λίγο πιο αλκτικούς παίκτες, αθλητικούς κλπ. Μικρότερο όριο ηλικίας. Θα σου δώσω επίσης 65-35. Πες μου στη γνώμη σου. Ευχαριστώ για το 65-35. Κοίτα, με τους Τζιβάν έχουμε και μια προϊστορία, εγώ τέλος πάντων. Εντάξει, Νικήτας τεράστιος, μορφή του μπασκετάκι. Λατρεύουμε, εννοείται. Καμία σχέση, φεύγουμε όντως, αλλά εγώ κοιτάζω πιο πολύ και σαν άτομα. Δηλαδή πιστεύω θα είναι πιο ομαλό το παιχνίδι και θα μπορέσουμε και εμείς να παίξουμε και εμείς το μπάσκετ μας και αυτοί να παίξουν το δικό τους το μπάσκετ. Θεωρώ ότι θα έχει πιο μπασκετικό χαρακτήρα το παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα όλα θα κρυθούν μες στο γήπεδο. Δεν μπορώ να σου πω. 65-35 είναι καλό ποσοστό, δεν μπορώ να σου δώσω κάποιο ποσοστό τώρα εγώ γι' αυτό. Λέω άσε, γιατί όσες φορές έχω πάει, έχω καυχηθεί, έχω πει, έχω υποσχεθεί, έχω κάνει, έχω ράνει, τα έχω φάει όλα, δεν λέω τίποτα, όλα θα πάνε καλά. Είναι εξαιρετικά παιδιά αυτούς που ξέρω, ξέρω τον Νικήτα, ξέρω και το Δημήτρη το Τσιμπούρι. Fun fact, ήμασταν παλιά συμπαίκτες, πιτσιρικάδες, που είναι εξαιρετικό παιδί και απίστευτος μπασκετικός άνθρωπος. Οπότε χαρά μου που θα παίξω με αυτούς και με αυτά τα παιδιά και όλα καλά να πάνε. Έχει σταθερές η Τζιβάνα. Συγγνώμη, γενικά. Έχει κορμό, παίζουν πολλά χρόνια μαζί, γνωρίζονται, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι τους υποτιμώ, απλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το physical παιχνίδι έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, ναι. Είναι και πιο πολύ ταλέντο τώρα. Θεωρώ ότι αν θα του χτυπήσουμε κάπου το παιχνίδι, θα το χτυπήσουμε στις αντοχές. Εμείς θα πάμε το παιχνίδι ξεκάθαρα, πιστεύω, θα το τρέξουμε το παιχνίδι. Θα παίξουμε πιο ανοιχτά και θα τρέξουμε. Και εκεί πέρα είναι που θα χτυπήσουμε, γιατί δεν θεωρώ ότι έχουν τόση αντοχή όσοι έχουμε εμείς. Έχουμε άτομα που μπορούμε να βάλουμε μέσα και να τρέχουμε 40 λεπτά. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί και αυτό να μας γυρίσει μπούμενα και να το φάμε και να μας χτυπήσει. Τώρα δεν ξέρω, στο γήπεδο μέσα ό,τι γίνει θα γίνει. Run and gun, Optimus Priamos. Πώς το βλέπεις? Εγώ θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες που γενικά δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, ναι, αγωνιστικά. Διαφορετικό στυλ. Ναι, δεν θεωρώ ότι έχουν, δεν ξέρω τι λες Αντώνη, εσύ δεν νομίζω ότι έχουν κοινά στοιχεία αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Το Valhalla με το Run and gun. Όπτιμος Πρίαμος. Μην με κοιτάς. Κοίτα, θα φύγει το χέρι μου έτσι. Πες μου, Γιάννη, να το κάνω σωστά για να... Θα σου δείξω μια τεχνική όπως τον έχεις εκεί τώρα. Κοίτα, είναι βαριές ομάδες και οι δύο. Και τα σωματικά δεν απέχει πολύ η φάση όλη. Ναι, θεωρώ μας είμαστε πιο γρήγοροι όμως σαν ομάδα. Δεν έχουν σχέση, ναι, στο στυλ παιχνιδιού τους όμως. Ναι. Ναι. Θα πω κάτι. Δεν θα είναι τόσο εύκολη σειρά όσο θα είναι τον Valhalla. Ναι. Το Valhalla πιστεύω θα είναι εύκολη σειρά. Δηλαδή θα κερδίσουν. Θα κερδίσουν πιστεύω σίγουρα. Ναι. Τώρα εντάξει, μιλάμε μεγάλα λόγια, αλλά θεωρώ και εγώ τις θεωρώ φαβορί. Εδώ θα πρέπει να είστε 100%. Ναι. Δηλαδή αν κάνετε ότι δεν είστε 100%, ναι, μπορεί και να το πληρώσετε. Ναι. Είστε ξεκάθαρα φαβορί, ναι, στη σειρά αυτή. Αλλά έχετε μια ομάδα η οποία είναι του προπονητή. Δηλαδή είναι ομάδα και έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Ναι. Το στόχο τους τον έχουν πετύχει. Θα είναι χαλαρή. Ενώ εσείς, νομίζω, θα μου το πεις και εσύ βέβαια, ναι, έχετε και το στόχο. Ναι. Δεν θα είστε ικανοποιημένοι αν αποκλειστείτε. Όχι. Δεν νομίζω ότι κανείς είναι ικανοποιημένος. Ούτε αυτοί θα είναι, αλλά αυτοί το στόχο τον έχουν καταφέρει. Ναι. Του χρόνου θα είναι στην, ναι, Evolution. Ναι. Είναι πολύ για αυτούς. Ναι. Όχι, εμάς δεν είναι αυτός μόνο στόχος. Είναι να πάρετε το. Εσάς θέλει να πάρετε το τρόπαιο. Θέλουμε. Επειδή, ναι, σας ξέρω. Έτσι είναι. Τώρα μη σου λέω. Ναι. Έχουμε βάλει στόχο αυτό. Και εγώ και σαν Γιάννης και η ομάδα μου το έχουμε. Το δουλεύουμε. Και στο μυαλό μας, αλλά το δουλεύουμε αυτό. Και εγώ θα συμφωνήσω, Αντώνη, μαζί σου. Θεωρώ ότι είναι δύο κλικ η run and gun καλύτερη αγωνιστικά. Αλλά επειδή είναι δύο ομάδες οι οποίες δεν θα έρθουν σε επαφή αγωνιστικά μέσα στο παρκέ, όποιος καταφέρει και επιβληθεί,
αυτός νομίζω θα έχει και τον πρώτο ναι. λόγο. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι, δεν θα είναι εύκολο, σίγουρα. Δεν νομίζω ότι θα πάμε και θα περάσουμε εύκολα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Απλά θεωρώ, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, πιστεύω θα το κερδίσουμε. Εύκολα, δύσκολα, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε στο τέλος. Θα είναι καλή σειρά. Θα είναι ναι, καλή θα είναι μια σειρά. Ωραία σειρά. Θα είναι καλή ναι. σειρά. Ναι. Αντώνη. Εγώ μίλησα, είπα. Για τη σειρά του σου, με τα παιδιά, απλά θα είναι πιο δύσκολα από ό,τι θα πιστεύω. Οι Βαλχάλα δεν θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Θα πω. Άρα εσύ τάσσεσαι ότι στην οκτάδα έχουμε δύο πιο εύκολα ζευγάρια, δύο πιο δύσκολα. Εγώ νομίζω η οκτάδα θα είναι Λιώσια, Runner Gun, Βαλχάλα και στο άλλο είναι ανοιχτό. Δεν θα πούμε κάτι. Πριν έλεγε να είναι νέα, θέλω να ανοιχτώ. Ναι, ναι, θέλω να περάσουν οι μικροί. Εντάξει. Θέλω να περάσουν οι μικροί. Σου δίνουν κάποια χορηγία, σε ντύνουνε, τι. Όχι, όχι. Είμαι γενικά με το νέο αίμα, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει να δούμε και στη. Τα βλέπεις τα παιδιά σου. Final Four να δούμε και τα πιτσίρια μέσα. Από αυτή την άποψη. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ που ήρθατε. Κάναμε πολύ ωραία συζήτηση. Ναι. Καλά, ο Θοδωρής δεν πρέπει να πηγαίνει να διακτηνίζεται, να πηγαίνει από το ένα γήπεδο στο άλλο ωριακά. Πρέπει να έχει ένα τάμπλετ να βλέπεις το ένα γήπεδο, από το κινητό να βλέπεις το άλλο γήπεδο. Πώς σας φάνηκε? Ωραία ήταν. Ωραία ήταν, έρχαμε να πούμε και εμείς, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα λέγατε αλούμπες. Ναι, ναι, αγόρι, ναι, ναι, ισχύει. Καταλάβες, ήρθαμε να διαψέσουμε ναι. τώρα, γιατί και τους δύο μας είχατε βγάλει εκτός. Ναι, ουσιαστικά ναι. Μπράβο, και ήρθαμε να πούμε λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα. Είμαστε ακόμα ναι. εδώ, λοιπόν. Ναι, ήρθαμε να το δηλώσουμε. Κατάλαβες, γι' αυτό ήρθαμε, για την κατσάδα ήρθαμε πιο πολύ. Ναι. Γι' αυτό σου είπα πρέπει να καλέσουμε αυτούς τους δύο, γιατί θα αρχίσουν να σκόνουν επίθεση κανονική που την άξιζε αυτή τη φορά. Ένα λεπτό. Γιατί τα ήθελε από αυτό σου. Ναι, ένα λεπτό. Μπράβο. Ένα λεπτό. Εγώ δεν μίλησα βέβαια σε εκείνο τον πόπιο, στον Μπάμπη είχα αφήσει, αλλά εσείς οι δύο και το αντιμετωπίσω ένας τον άλλον στην regular season. Μας θυμίζετε λίγο τα αποτελέσματα. Χάσαμε και τις δύο. Ναι. Στο πρώτο εύκολα. Οκ, okay, ναι. Ήταν μια άλλη ομάδα Βαλχάλα. Άλλη ομάδα Βαλχάλα, ναι. Στο δεύτερο δύσκολα χάσαμε. Οριακά. Ωραία. Οριακά. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τρεις πόντους. Ναι, ναι, ήταν για 2-3 πόντους. Είναι θεωρώ η μόνη ομάδα στο δεύτερο, από το δεύτερο γύρο που με τις μεταγραφές και όλα αυτά και τις σύστασεις που έχουμε κάνει, είναι η μόνη ομάδα που μας έχει κερδίσει στα ίσα. Εγώ από νομίζω ότι μπροστά μας αυτή τη στιγμή έχουμε τον τελικό της development. Απαπα. Όχι, εγώ δεν θα κάνω τόσο βαρύ. Νομίζω έχουμε τον τελικό της development. Και θα τα πούμε μάλλον στην press conference που θα γίνει για το Final Four σίγουρα. Όχι, αυτό θα το δούμε. Α, καλείς κιόλας κόσμο, μόνος εσύ. Μια χαρά, ωραία. Εντάξει παιδιά, παίξτε όλοι για τον Αντώνη, εγώ αυτό θα πω μετά από τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε. Την άλλη εβδομάδα θα έρθουν άλλοι να σε πλατώσουν. Βλέπω να έρχονται κάτω το σπίτι μας σε λίγο. Λοιπόν, θα ευχηθούμε πολύ πολύ καλή συνέχεια. Δυνατά παιχνίδια, ωραία, να τα ευχαριστηθείτε. Να τα ευχαριστηθούμε και εμείς. Πότε είναι τα παιχνίδια? Αύριο. Αύριο. Ναι. Δεν εντάξει. Βλέπεις. Ναι, ναι. Όχι να το πούμε κιόλας επίσημα ότι παιδιά είναι αύριο τα παιχνίδια. Ναι, αύριο. Ξεκινάνε από τις 5.30 το πρώτο είναι το Laser Άνω Λιώσια. Στις 6.30 η Ζωφριά Running Gun Optimus. Μετά είναι το Βαλχάλα Τζιβάνα ξανά. Και τελευταίο κλείνει με το Μίνωες με την ομάδα μου. Την ομάδα μου. Ξεκάθαρα πλέον. Την ομάδα μου. Κασκόλ πλέον. Λοιπόν, κάντε μια αποφώνηση. Ό,τι θέλετε, παιδιά, ό,τι θέλετε να πείτε. Α, ό,τι θέλουμε. Ωραία, τέλεια. Θα ήθελα να ευχηθώ περαστικά στο φίλο μου τον Γιάννη. Που είναι αυσουσμός και πήγε χειρουργείο για τη μέση. Βεβαίως. Οπότε περαστικά στο φίλο μου τον Γιάννη. Συγχαρητήρια στους Μος για την άνοδο. Καρδούλες και αγάπες. Συγχαρητήρια σε όλο μας τον όμιλο στη development που τα πήγαμε τόσο εξαιρετικά και είμαστε καλύτερος όμιλος σε όλο τον κόσμο. Ναι. Συγχαρητήρια στον Μπάμπη που είσαι σε όλα έξω. Ναι. Δεν έχω να κράξω για κάτι άλλο, αυτά ήταν. Ωραία, ευχαριστώ Θοδωρή, Γιάννη. Εγώ θέλω να πω σε όλους καλή επιτυχία, να μην έχουμε τραυματισμούς, να το χαρούμε και ας το πάρει ο καλύτερος, εντάξει. Πιστεύω θα είμαστε εμείς. Και 6-9-7 για να έρθετε παιδιά να σας δείξουμε πώς θα δίνετε μπουνιές μέσα στο γήπεδο. Γιάννης Μποτώνης. Επαγγελματικά. Επαγγελματικά και ωραία. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε. Πολύ μπάσκετ, πολλά φιλιά. Ελπίζουμε να γεμίσει η press conference που θα κάνουμε φέτος στα Final Four. Με τους καλύτερους. Μπράβο. Με τους καλύτερους θα πούμε. Γεια χαρά σε όλους. Αντίο. Μπασκετάκι.